Ωραία κίνηση του Βαμακούλα. Φεύγει μπάλα από τον Ροντίν. Κουσουλάκης. Για να δούμε τι θα κάνει. Έχει περιθώριο για σέντρα. Σουτ, γκολ! Ο Αναστόπουλος ανοίγει το σκορ. Ένα το λεπτό του αγώνα, αγαπητοί ακροατές. Και ό,τι δεν πέτυχε ο Ολυμπιακός στα 8 προηγούμενα. Μάλιστα η εικόνα ήταν υπέρ της Έστερ. Ο Ολυμπιακός με τον Νίκο Αναστόπουλο ανοίγει το σκορ. Θα πρέπει να ξαναδούμε τη φάση. Ήταν η κίνηση, η πολύ ωραία κίνηση του Κουσουλάκη. Είχε χώρο, έκανε τη σέντρα, σηκώθηκε την κατάλληλη στιγμή ο Αναστόπουλος, πρόλαβε την έξοδο του Ραβέλη και οι παίκτες του Ολυμπιακού, η πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου, τροφοδοτείται ο Λεμονής, αυτός, ο Αναστόπουλος, αυτός αφήνει για τον Λεμονή, Λεμονής Αναστόπουλος, γυριστεί και βαλιά μεταβίβαση, Κοκολάκης και 2-0. Ο Ολυμπιακός πολύ γρήγορα στην πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου με έναν υποδειγματικό συνδυασμό και με τον Γιώργο Κοκολάκη κάνει το 2-0. Το τι γίνεται στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου δεν περιγράφεται, το βλέπετε. Αφήνω μάλλον, αγαπητοί τηλεθεατές, εσάς να δείτε εδώ απογοητευμένους τους Σουηδούς. Για να ξαναδούμε τη φάση με τη σέντρα. Τροφοδοτήθηκε ο Αναστόπουλος, αυτός βρήκε το Λεμονή. Λεμονής και πάλι Αναστόπουλος που πιεζόμενος κάνει τη γυριστή κεφαλιά στον Κοκολάκη. Έχει χώρο αυτός, είναι σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση και με συρτό σουτ κάνει το 2-0. Η ευτυχία στις εξαιρετικές.